Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε και τον κύριο Ανδρέα Νεοκλέους. Είναι υποψήφιος με το ΕΛΑΜ στη Λευκωσία. Καλημέρα, κύριε Ηρακλέους. Σωστά. Καλημέρα, κύριε Σταύρο, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι ο Ανδρέας Ηρακλέους και κατεβαίνω υποψήφιος με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, γιατί ανήκω στη γενιά που από την πρώτη μέρα που μπήκε στην αγορά εργασίας δίνει τα αποτελέσματα της Κρήτης. Επίσης, θα είμαστε και η γενιά που θα ζήσει τα αποτελέσματα μιας ενδεχόμενης λύσης. Γι' αυτό και εγώ θέτω τον εαυτό μου στον κόσμο να με βοηθήσει, να με στηρίξει και εμένα και το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο για να είμαστε και να διεκδικήσουμε καλύτερες μέρες για το μέλλον μας και για το μέλλον των παιδιών μας. Δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, κυρίως λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που προκαλούνται από την πανδημία, που για κάποιους ίσως να απειλούν και την ίδια την εκλογική διαδικασία, δηλαδή να την μεταφέρουν παρακάτω. Εάν βεβαίως δεν λάβουμε έγκαιρα μέτρα και συνεχιστεί αυτή η ροή εισαγωγών και η πίεση στα νοσοκομεία. Και είναι η δική σας η άποψη για τη διαχείριση της πανδημίας και γενικότερα για το σενάριο που λέει να ακυρώσουμε ακόμη και τις βουλευτικές εκλογές, εάν παραστεί ανάγκη. Σίγουρα στην αρχή η διαχείριση της πανδημίας ήταν σωστή από την κυβέρνηση, αλλά και ο κόσμος έδειξε ότι έχει το αίσθημα της ευθύνης. Μετά θεωρούμε ότι ήταν λάθος, έπρεπε να γίνει περισσότερο να προστατεύσουμε τις ευάλωτες ομάδες και να μην κλείσουμε όλες τις επιχειρήσεις. Τώρα, όσο το ενδεχόμενο για να ακυρωθούν οι εκλογές, πιστεύω ότι αν ληφθούν τα σωστά μέτρα, ο κόσμος έχει το αίσθημα της ευθύνης και θα τα τηρήσει για να γίνουν οι εκλογές. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να καλέσω όλο τον κόσμο να στηρίξει όλους τους υποψήφιους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου σε όλες τις επαρχίες, γιατί οι δράσεις τους εντός και εκτός της Βουλής γίνονται με γνώμονα ένα πράγμα. Πρώτα η Κύπρος μας. Μάλιστα.